Νον, την καλή Παρθένον, Χριστού τη μισόμεν, την αλήστευφσας πόνις αθλήσεως και ασθενία της σαρκός τον όφιν καταβαλούσαν πόθο γάρ του κτίσαντος τον βασάνον τη Λαϊσόμεν πάντες χέρις Θεόφρον γλυκερία. Ο βίος της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτηρος Γλυκερίας η Αγία Μεγαλομάρτης Γλυκερία γεννήθηκε στην Τραϊανούπολη της Θράκης τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Αντωνίνος. Ο πατέρας της ονομαζόταν Μακάριος και είχε διατελέσει Ήπατος. Σε μικρή ηλικία η Αγία ασπάστηκε τον χριστιανισμό και ανέπτυξε έντονη χριστιανική και κατηχητική δράση. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό ο ηγεμόνας Σαβίνος, την κάλεσε να παρουσιαστεί μπροστά του. Με μεγάλη προθυμία η Αγία εμφανίστηκε σε εκείνον, έχοντας σημειώσει στο μετωπό τη τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό και δεν δίστασε να ομολογήσει με παρησία και σθένος την πίστη της στον Σωτήρα και Λυτρωτή Ιησού Χριστό. Όταν ο ηγεμόνας κάλεσε την Αγία να θυσιάσει στα είδωλα, αυτή αρνήθηκε και ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Δια της βίας λοιπόν την οδηγούν στο ναό του ψευτοθεού Δία. Εκεί πέρα η Αγία προσευχήθηκε στο Θεό με τα εξής λόγια. «Ο Θεός ο Παντοκράτορας, σύ που δοξάζεσαι με τον Σταυρό του Χριστού σου από τους δούλους σου Σύ που εμφανίστηκες στους σωσίους σου πέδες και τους γλίτωσες από αναμένο καμίνι, Σύ που έκλεισες τα στόματα των λεόντων και ανέδειξες νικητή των δούλων σου Δανιήλ, Σύ που κατέστρεψες τον βάλ και εξόντωσες τον Δράκοντα και συνέτριψες τη διαβολική εικόνα του βασιλέως Ναβουχοδονόσορ, Κύριε Ιησού Χριστέ, το άμομο και άκακο αρνείον του Θεού, Έλασε εμένα την ταπεινή δούλη σου και συνέτριψε τον δαίμονα Δία, που δημιουργήθηκε με την ανθρώπινη τέχνη και διασκόρπισε την κακή του θυσία. Αμέσως μετά την προσευχή έγινε βροντή μεγάλη, και έπεσε το άγαλμα του Δία και συνετρίβη, διότι ήταν πέτρινο. Όταν ο ηγεμόνας και οι δολολάτρε ψευδοϊερείς είδαν να συντρίβεται το άγαλμα του Θεού τους, γεμάτοι από οργή, έδωσαν την εντολή να πεθάνει η γλυκερία με λιθοβολισμό. Αμέσως τα πλήθη των ειδωλολατρών όρμησαν μανιασμένα και άρχισαν να λιθοβολούν την Αγία. Οι πέτρες όμως έπεφταν δίπλα της χωρίς καθόλου να την αγγίξουν. Οι ειδωλολάτρες βλέποντας το θαύμα αυτό, και μη αντιλαμβανόμενοι αυτή την δωρεά και ευεργεσία του Θεού, νόμισαν ότι η Αγία είναι μάγισσα και γι' αυτό δεν την άγγιζαν οι πέτρες. Άρχισαν λοιπόν τότε να την υβρίζουν. Ο ηγεμόνας παρεμβαίνοντας, διέταξε να την βάλουν μέχρι το πρωί της επομένης ημέρας στην φυλακή και να την ασφαλίσουν καλά, μήπως κάνοντας χρήση των μαγικών υποτίθεται ικανοτήτων της, κατορθώσει να διαφύγει και έπειτα διαδώσει ότι την βοήθησε ο Θεός της, με συνέπεια να εξαπατήσει πολλούς. Εκεί στην φυλακή του απόγευμα της Ιδίας ημέρας, επισκέφθηκε την Αγία ο χριστιανός ιερέας της πόλεως, φιλοκράτης ονόματι, τον οποίο η Αγία παρακάλεσε να την σφραγίσει με το σημείο του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Το πρωί της επομένης ημέρας ο ηγεμόνας ήλθε στο δικαστήριο για να δικάσει και να τιμωρήσει παραδειγματικά την Αγία Γλυκερία. Διέταξε λοιπόν να την οδηγήσουν μπροστά του και την ρώτησε εάν θέλει τελικά να θυσιάσει στον Δία. Τη επέστησε δε την προσοχή ότι σε περίπτωση που δεν επίθετο και δεν υπάκουε θα έδινε εντολή να την θανατώσουν η Αγία και πάλι σθεναρά αρνήθηκε, υπερασπιζόμενη την ορθόδοξο πίστη της. Τότε ο ηγεμόνας διέταξε να την κρεμάσουν από τα μαλλιά της κεφαλής της και να της γδάρουν την κεφαλή. Η Αγία καθώς ήταν κρεμασμένη ευχαριστούσε τον Θεό που την αξίωσε να υποφέρει παθήματα για χάριν του ονόματός του. Όταν ο ηγεμόνας αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να νικήσει την Αγία Γλυκερία, διέταξε να κρεμάσουν την μάρτυρα και να της συντρίψουν το πρόσωπο. Μόλις τελείωσε την προσευχή της, οι υπηρέτε ξεκίνησαν να την χτυπούν. Ξαφνικά όμως εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου και παρέλυσε αυτούς οι οποίοι έμειναν αποσβολωμένοι σαν νεκροί. Τότε ο διέταξε να μεταφερθεί η Αγία και πάλι στην φυλακή και έδωσε εντολή κανείς να μην της δώσει τροφή και νερό. Η Αγία Γλυκερία γεμάτη χαρά και δοξάζοντας το Θεό επανήλθε στην φυλακή. Ο δεσμοφύλακάς της με πολύ σεβασμό και φόβο την κλείδωσε στο κελί της. Η μεγαλομάρτης ευχαρίστησε τον Θεό. Από τότε πέρασε ικανός χρόνος κατά τον οποίο η Αγία ήταν πάντα κλεισμένη μέσα στην φυλακή και δοξολογούσε τον Θεό, ενώ οι άγγελοι του Θεού της έφερναν τροφή και νερό. Κάποτε ο ηγεμόνας επρόκειτο να μεταβεί στην Ηράκλεια. Τότε σκέφτηκε να περάσει από την φυλακή για να δει τι γίνεται η γλυκερία και αν είναι σε θέση να τον ακολουθήσει στην Ηράκλεια. Όταν όμως έφτασε στην φυλακή και είδε την πόρτα καλά σφραγισμένη, νόμισε ότι η Αγία έχει ήδη πεθάνει. Αλλά μόλις άνοιξε η πόρτα διαπίστωσε ότι η Αγία ήταν λιμένη και δίπλα της υπήρχε ένα πινάκιο με γάλα και ψωμί και ένα δοχείο με νερό. Από αυτά δηλαδή που τις έφερναν οι άγγελοι. Γεμάτος έκπληξη ο ασεβής τύρανος και μη γνωρίζοντας πως ο Θεός έτρεφε την Αγία, την έβγαλε από την φυλακή. Μετά από αυτά, πήρε ο ηγεμόνας την Αγία και κατευθύνθηκε προς την Ηράκλεια. Όταν οι χριστιανοί άκουσαν για την αθληφόρο του Χριστού και ότι την έφερναν στην πόλη τους, έτρεξαν όλοι να την προϋπαντήσουν, έχοντας επικεφαλής τους τον επίσκοπο της πόλεως Δομήτιο. Το πρωί της επομένης ημέρας, ο ηγεμόνας διέταξε να προσαχθεί σε δίκη η Αγία και σε περίπτωση που και πάλι θα αρνεί το να υπακούσει, να την έριχναν στην φωτιά. Η Αγία και πάλι ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό και τότε ο ηγεμόνας διέταξε να την ρίξουν μέσα σε ένα καμίνι. Όταν ετοιμάστηκε η φωτιά μέσα στο καμίνι, ώστε να μην μπορεί να πλησιάσει άνθρωπος, η Αγία κάνοντας το σημείο του Σταυρού σφράγισε τον εαυτό της και προσευχήθηκε προς τον Θεό. Μόλις την έριξαν μέσα στο καμίνι, ήλθε ουράνια δροσιά και έσβησε την φλόγα της φωτιάς. Μετά από αυτά, ο ηγεμόνας, θυμωμένος, διέταξε να τις γδάρουν το κεφάλι μέχρι το πρόσωπο. Και αφού έδεσαν οι υπηρέτες χειροπόδαλα την Αγία, έπραταν κατά τις διαταγές του ηγεμόνος. Ο τύρανος μη υποφέροντας την ψυχική και πνευματική αντοχή της Αγίας, διέταξε να την κλείσουν ξανά στην φυλακή. Εκεί διέταξε να την δέσουν χειροπόδαρα και να την ξαπλώσουν πάνω σε κοφτερές πέτρες, για να υποφέρει αφόρητα όταν ήθελε να μετακινηθεί δεξιά ή αριστερά και οι υπηρέτε έκαναν όπως τους διέταξε ο τύρανος. Κατά το μεσονύκτιο όμως, άγγελος Κυρίου ήλθε και έλυσε την μάρτυρα από τα δεσμά της και πούλωσε τα τραύματα του προσώπου της, ώστε να καταστεί απόλυτα υγιές, χωρίς κανένα σημάδι ή ουλή, όπως δηλαδή της το είχε χαρίσει ο Θεός. Το επόμενο πρωί ήλθε ο γεμόνα στο δικαστήριο και διέταξε να φέρουν μπροστά του την Αγία. Όταν ο δεσμοφύλακας ονόματι Λαοδίκειος άνοιξε την πόρτα της φυλακής και βρήκε την Αγία Γλυκερία, λυμμένη και υγιή δεν την αναγνώρισε. Η Αγία όμως του είπε, «Μην κάνεις τίποτε και λυπήσου τον εαυτό σου, εγώ είμαι εκείνη που ζητάς». Ο δεσμοφύλακας, γεμάτος έκπληξη και έντρομος, έβγαλε την Αγία από την φυλακή και αφού δέθηκε ο ίδιος με τα δεσμά της μάρτυρος, την ακολούθησε στο βήμα του ηγεμόνα. Αντικρίζοντας αυτό το θέαμα ο ηγεμόνας, ρώτησε τον δεσμοφύλακα. Εκείνος του είπε τι ακριβώς συνέβη. Ο τύρανος έδωσε αμέσως εντολή και οι στρατιώτες αποκεφάλισαν τον μάρτυρα. Το λείψανό του το έλαβαν οι χριστιανοί και το ενταφίασαν. Στη συνέχεια ο ηγεμόνας διέταξε να ρηχθεί η Αγία Γλυκερία στα θηρία. Αλλά η Μάρτης ακούγοντας την απόφαση του τυράννου, αντί να πανικοβληθεί χάρηκε, ως αν να τη συνέβη κάτι το ευχάριστο. Αφού λοιπόν οι γεμόνας και λαός πήραν τις θέσεις τους στο στάδιο, έριξαν μέσα στον στίβο την Αγία, η οποία εισήλθε χαρούμενη και αφού έκανε το σημείο του τιμίου και ζωπιού σταυρού, στάθηκε γαλήνια στην μέση του σταδίου, περιμένοντας και πάλι τον Χριστό ως βοηθό της. Τα θηρία στο στάδιο δεν την κατασπάραξαν, αλλά ένα θηρίο της κατέφερε ένα δάγκωμα και ύστερα από λίγες ημέρες παρέδωσε το πνεύμα της στο Χριστό. Έτσι η Αγία Γλυκερία με την χάρη του Θεού «Έμεινε πιστοί χριστιανοί Χριστιανή μέχρι τέλους, και σε όλους εμάς υπενθυμίζει τα Λόγια του Θεού, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσω των τον στέφανον της ζωής». Δηλαδή φρόντιζε να γίνεσαι πιστός, αποφασισμένος και θάνατο ακόμη, να υποστείς για την πίστη σου, «και θα σου δώσω ως στεφάνι των αγώνων σου την αιώνια ζωή», λέει ο Κύριος το ιερό Λύψανο της μάρτυρος το παρέλαβε ο επίσκοπος της Ηρακλίας Δομήτιος και το τοποθέτησε σε ευπρεπή τόπο κοντά στην πόλη. Η Αγία Μεγαλομάρτης Γλυκερία είναι προστάτης όσων υποφέρουν από πονοκεφάλους, ζαλάδες, ηλίγκους, ημικρανίες και τις άλλες παθήσεις του εγκεφάλου. Όταν λοιπόν νιώθουμε πονοκέφαλο και νιώθουμε βασκανία και νιώθουμε μία εξάντληση και κόποση, ζαλάδα και ήλιγκο, θα πρέπει να επικαλούμαστε την Αγία Γλυκερία, να κάνουμε την προσευχή μας στο Χριστό, ένα κομποσκίνι, Αγία Γλυκερία, πρέσβευε υπερημών και ο Θεός θα μας δώσει την θεραπεία.